Όπως είδαμε στο βίντεο, κυρίες και κύριοι, σταγόνα στον ωκεανό θεωρεί η κοινή γνώμη τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Πάμε τώρα να δούμε αν θα πούμε το ψωμί ψωμάκι, αν έχουμε επάρκεια σε εισιτήρα άλευρα, πού θα κυμαθούν οι τιμές και θα συνομιλήσουμε με τον γραμματέα της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος, τον κύριο Κώστα Κευρεκίδη. Κύριε Κευρεκίδη, καλησπέρα, σας ευχαριστώ θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Καλησπέρα σας, κύριε Καρυπίδη. Μαζί μας είναι ο Βαγγέλης ο Χριστόδουλος από το ΦΛΑΣ, τη Δυτική Μακεδονία, και ο Νίκος ο Σπιτσέρης από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εκεί κοντά σε εσάς. Νομίζω από τον Εύρο, δεν είστε εσείς, κύριε Πρόεδρε? Ναι, από Αλεξανδρούπολη. Ωραία. Για πείτε μας, κύριε Κευρακίδη, καταρχήν έχουμε επάρκεια σε εισιτήρα, άλευρα, είμαστε εντάξει? Είμαστε και σε εισιτήρα και σε άλευρα, είμαστε εντάξει. Απλώς τα εισιτήρα είναι ανεβασμένα, οπότε συνεπάγεται ότι και το αλεύρι, όπως μας ανακοινώσαν, ανεβαίνει 25 με 30 λεπτά το κιλό. Πράγμα το οποίο σημαίνει για μας τους καταναλωτές στις τιμές που έχουμε στα προϊόντα των αρτοποιείων. Ας περιμένουμε λίγο να δούμε, γιατί μετά τα μέτρα που πάρθηκαν αυτή τη στιγμή με την επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα, ειδικά για τα αρτοπεία που κυμαίνεται στο 0,23 ανακιλοβατόρα, είναι αρκετά καλά. Πιστεύω ότι ακόμα, γιατί το ψωμί είναι αδιατίμητο, πιστεύω ότι ακόμα και το ψωμί, αν σε μερικές περιπτώσεις ανεβεί, θα είναι πολύ μικρή η αύξηση. Μάλιστα. Για να δώσω το λόγο στους συναδέλφους, να ξεκινήσουμε με τον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο. Βαγγέλη. Ναι. Δύο ερωτήματα, κύριε Κευρεκίδη. Το ένα, αν το ότι πολλοί έχουν σπεύσει να προμηθευτούν αλεύρι, γιατί άκουσαν και φοβήθηκαν ίσως και λόγω των συγκυριών, αν αυτή η αύξηση της αγοραστικής ζήτησης θα οδηγήσει σε έλλειψη από την αγορά προς το παρόν. Και ένα δεύτερο, για να καταλάβουμε ακριβώς τις τιμές, η δική σας επιχείρηση, πόσο πληρώνατε ρεύμα πέρυσι και πόσο φέτος, πόσο αυξήθηκε το ρεύμα στην επιχείρησή σας? Λοιπόν, να πάμε στο πρώτο. Επάρκεια σε αλεύρι θα υπάρχει. Mm. Ό,τι και να γίνει, παρόλο που κάνουμε εισαγωγές σε μαλακό, γιατί η Ελλάδα δεν έχει μαλακαστάρια, έχει σκληρά. Το έλλειμμα της είναι σε μαλακό. Mm-hmm. Σκληρά κάνουμε και εισαγωγές. Το θέμα είναι ότι δίνονταν επιδοτήσεις στο σκληρό το στάρι και όχι στο μαλακό. Οπότε όλοι οι γεωργοί καλά κάνανε, πήγανε στο σκληρό. Mm. Ενώ αν υπήρχαν και επιδοτήσεις στο μαλακό, αυτή τη στιγμή θα είχαμε επάρκεια. Το δεύτερο, για το ρεύμα. Πέρσι, ας πούμε, 15 Αυγούστου, 15 Σεπτεμβρίου, είχα 1.400 ευρώ ρεύμα και φέτος με ήρθε 3.200. Μάλιστα. Είναι η ρήτρα αναπροσαρμογής, η οποία ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Γι' αυτό τόνισα τώρα ότι εκεί που παίρναν όλα τα αρτοπία 0,065 στην κιλοβατόρα, την έκπτωση που παίρνανε από το κράτος, αυτή τη στιγμή έχει πάει 0,23. Είναι μια πολύ καλή επιδότηση που δίνεται. Περίπου σβήνεται η ρήτρα αναπροσαρμογής. Θα μείνει ένα μικρό κομμάτι. Γι' αυτό είπα ότι οι τιμές στο ψωμί δεν πρόκειται να πούμε το ψωμί ψωμάκι, ούτε να παίξουν οι μικροί φούρνοι της γειτονιάς σε θέμα ποιότητας. Αυτό είναι που μας κρατάει. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο για έναν αρτοποιό. Μας γνωρίζουν, οι πελάτες μας, οι καταναλωτές μας μπαίνουν μέσα και μας κοιτάνε. Δεν μπορούμε να κάνουμε ανατιμήσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να προχωρήσουμε σε μεγάλες ανατιμήσεις. Δεν είμαστε απρόσωποι. Τους μιλάμε με το μικρό όνομα. Ξέρουμε τι τραβάει ο κόσμος. Αυτό είναι έτσι, να το επιβεβαιώσουμε. Είστε εξάλλου το καθημερινό ραντεβού με τους, πελάτες σας. Ακριβώς. Λοιπόν, για να πάω και στον Νίκο το Σπιτσέρι. Νίκο. Εγώ ένα ερώτημα θέλω να θέσω. Μήπως με αυτά τα δεδομένα και με την πανδημία που προηγήθηκε, θα πρέπει να αλλάξουμε τακτική σε ό,τι αφορά το ζήτημα της αυτάρκειας της χώρας? Μήπως δηλαδή θα πρέπει να δοθούν κίνητρα προκειμένου να καλλιεργηθεί και στην Ελλάδα μαλακό σιτάρι? Ποια είναι η γνώμη σας? Αυτό το είπα και προηγουμένως, ότι έπρεπε να δοθεί οπωσδήποτε επιδοτήση και στο μαλακό. Και μου φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει ήδη και στο μαλακό. Ξέρετε, δεν είναι μόνο το μαλακό το σταρί, είναι και το ηλιέλαιο. Αυτή τη στιγμή έχει διπλασιαστεί. Να μην πω και παραπάνω. Δεν υπάρχει ηλιέλαιο. Εκεί θα έχουμε λύση.
Ναι, γιατί, ναι, γιατί για το ηλιέλαιο ήμασταν εξαρτώμενοι πλήρως από την Ουκρανία σε μεγάλες ποσότητες. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, για να κλείσουμε. Έχουμε αναζήτηση σε άλλες αγορές της Λατινικής Αμερικής, δηλαδή έχουμε και Plan B, εάν χρειαστεί. Αυτή τη στιγμή υπάρχει, ας πούμε, στην Αμερική, αλλά είναι πανάκριβο. Ναι, ναι. Γιατί φανταστείτε μόνο τα μεταφορικά και στον Καναδά. Το θέμα είναι ότι κλείσαν τα σύνορα και με Βουλγαρία και με Ρουμανία σε στάρια για να... και καλά κάνουν οι άνθρωποι, έτσι, και ήταν την περιοχή τους. Αλλά πιστεύω ότι ναι, θα υπάρχει επάρκεια. Απλώς θα είναι αυτό που σας είπα και προηγουμένως, 25 με 30 λεπτά το κιλό το αλεύρι επιπλέον. Μάλιστα. Είναι δυσβάχταστο το κόστος σε εμάς και κάτι, ας πούμε, εκτός από το ηλιέλαιο που το χρειαζόμαστε εμείς για τις λαμαρίνες, τις φόρμες, για να λαδώσουμε, για να μην κολλάνε. Είναι κάτι που δεν μπορεί να το καταλάβει ο κόσμος. Είναι και τα υλικά συσκευασία. Έχουν ανέβει στα ύψη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πολλοί αρτοποιοί μας παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε ότι θα προχωρήσουμε σε αναστολή ή θα κάνουμε απολύσεις. Και για μας είναι πολύ δύσκολο οι απολύσεις. Γιατί είμαστε οικογενειακές επιχειρήσεις, δουλεύει σε ένα αρτοπείο η οικογένεια, όλοι 3-4 άτομα, και έχουμε αυτούς τους εργαζόμενους και τους... είμαστε περισσότερο συγγενείς μαζί. Ναι. Είμαστε 20 χρόνια μέσα στον ίδιο χώρο. Είναι δύσκολο να προχωρήσουμε. Μας πονάει να προχωρήσουμε σε απολύτω. Δεν είμαστε βιομηχανία. Δεν είμαστε πάνω σε ένα γραφείο. Μαζί τους δουλεύουμε. Πιο μπροστά πάμε και φεύγουμε πιο αργά από αυτούς. Είμαστε 12 ώρες μέσα στα μαγαζιά μας. Τώρα είναι... αυτά είπαμε και συναντήσεις που είχαμε. Δηλαδή όταν δουλεύουν 4 άτομα, λέμε εντάξει, εκεί που παίρναμε 2,5 μεροκάματο, ας πάρουμε 1,5. Αλλά να το πάρουμε. Ωραία. Να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία.